ενδιαφέροντα ως δείγμα της καθημερινής κουλτούρας μας, του καθημερινού μας πολιτισμού, είναι απογονιαίος δείγματος της κοινωνίας του πόντου, της τόσο συντηρητικές, γιατί είναι συντηρητικές κοινωνίες ιστορικές. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι λυτρώνονται με το χιούμορ. Λένε ότι είμαστε απευθείας από όλο το αριστοφάνι, πιθανόν. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι το χιούμορ, αν ξέρετε το λαϊκό χιούμορ, το οποίο είναι πηγαίο, γιατί είναι συλλογικό ή όλο το δημοτικό τραγούδι, όταν γίνεται ατομική υπόθεση, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια και το Ιπποκράτη Κάτος, όταν είναι ατομική δημιουργία, πρέπει να ανάγεται στη σφαίρα της τέχνης για να είναι σημαντικό. Το καλαμπούρι και το χαβαλέ είναι άλλη ιστορία. Ο Αριστοφάνης δεν ήταν ένας καλαμπουτζής, ούτε ένας δεικτικός τυχοπλόκος. Ήταν μεγάλος ποιητής. Τα λυρικά του κομμάτια δηλαδή, τα κομμάτια που δεν κάνει σάκερα, είναι πολύ συλλογικά του ποιητής. Γι' αυτό έχει τίποτα να σχολείται με τον Ευρωμαϊκό μέχρι σήμερα να έχει ένα ενδιαφέρον. Αν έλεγε μερικά καλαμπούρια για τον Ευρωμαϊκό και για τον Πλέον, θα λέγαμε ένα ακόμα σένα που κορόιδευε. Η Λιδωρία, η Προεδρία και ο Λίβερος δεν φτάνουν. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Κυρίως στη δημοσιογραφία που ξέρει ο Κόρτς, τη δουλειά της. Αλλά μέχρι εκεί. Ένας άνθρωπος προσπαθεί πολύ σοβαρά. Και σίγουρα υπάρχουν γερμανόφωνες, είναι φυσικό να υπάρχουν γερμανόφωνες εκδόσεις του. Με το χιούμορ και με το ανέκδοτο, γιατί είναι ο, ίσως από τις πρώτες μελέτες που έγιναν για την ψυχολογία του ανεκδότου, που είναι ο Άρνολντ Κέστερ. Μια πολύ σημαντική γνώση. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβάσει το μισό του, το υπόλοιπο μισό είναι πολύ δύσκολο. Το πρώτο μισό έχει πολύ ενδιαφέρον για το ανέκδοτο, που σκύπτεται ένα ανέκδοτο. Πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Έχει γράψει το κομισάριο και για το Γιώργο Κυριό, που ξέρετε από εσά έχετε ασχοληθεί λίγο με την πολιτική. Αυτό το βιβλίο δεν ξέρω το γερμανικό, δεν ξέρω στα ελληνικά, γιατί ο τίτλος είναι η πράξη της δημιουργίας. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν, μπορείτε να πάτε εκεί. Εγώ δεν σας κάνω την λογική ανάλυση. Θα σας πω μόνο ένα ανέκδοτο από αυτά που είπε ο πρόεδρος της Γερμανίας, η κυρία Ελισάβετ. Άρα, πούμε μερικά ορισμένα πραγματικά γεγονότα που έχουν αρχιστεί, που είναι ωραία τα ανακλαστικά και δεν είναι αντίθετα. Πάει ο... ο Γιωρίκας, ο γεγονός όμως, δεν ξέρω αν λέγονταν Γιωρίκας πως λέγονταν, αλλά αυτό που μεταφέρει ως ο Αχίλλειας ο Ζηλέας. Ως original, είναι original. Πάει στο Καρδινίο, Ρακοπότης. Λέει λίγο σίγουρα έναν τσίγουρο. Δεν ξέρω πως είναι και γράφει αυτό. Λέει το γράψει μοντέλο. Δεν ξέρω, για πάει τόσο καλό μνημονικό, δεν γράψει αυτό. Να επιμείνω πάλι στη γλώσσα και στα ελληνικά. Ξέρω ότι για σας είναι δύσκολο γιατί έχετε δύο γλώσσες. Αλλά και τα ποδιακά. Ο Γιώργος Ραλβίδης και το ποδιακό θέατρο επανειλημμένα. Όλα τα παιδιά μπορεί να ξέρουν καλά τα ελληνικά. Ξέροντας άνθρωπα γερμανικά, κάνοντας ποδιακού θέατρο. Για σας δεν είναι κατανάλωση, γιατί δεν τους ευχαρίστησε. Κατόρθωσαν και διασώσουν μια γλώσσα η οποία κάνει σιγά σιγά. Είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν τρόποι. Αν μεταξύ σας και μεταξύ μας συζητήσουμε και ιδιωτικά, θα δείτε ότι υπάρχουν τρόποι για να προχωρήσουμε και τη γλώσσα μας και σε όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Ποιο να σας πω τελευταίο λέμε. Άρα θα πω μια ιστορία που μου συνέβη εμένα, αν το χάσει για τον κόσμο. Την τελευταία φορά που πήγαμε να πάει με την Τζόκλη, εκεί πέρα την πάει με την Τζόκλη μαζί μου και κάναμε ένα διευθυντή, γιατί είχαν κάνει μια πολύ ωραία κομπή η Μάγκη, και έρθει μαζί μου. Τέλος πάντων, έχουν πάρει και ένα παιδί στο οποίο έχουν γνωρίσει εκεί, ο Γιουσούφ, 25 χρόνων, ο οποίος μιλάει σχεδόν τα ίδια ποδιακά. Αρχίζουμε να τραγουδούμε, είναι πολύ συγκινητικά βέβαια, γιατί όταν το ρωτώ κάτι, ακόμα και το ξέρω το δικό μας που λένε, που έχει γίνει με αποκοπή, ο Γιουσούφ αποτέλεσε, ου ξέρω. Μου λέει ούτε έχω. Και όταν ακούς αρχαϊκούς τύπους της γλώσσας να διασώζουν στα βάθη της μελής Τουρκίας από έναν τυπικά στα χαρτιά Τούρκο, μουσουλμάνο, ο οποίος μιλάει αρχαία ελληνικά, γιατί ξέρεις ότι είναι εξισλαμισμένος Έλληνας, είναι δική μας άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μας έχει πάει σε ένα καφετήρια εκεί και βγαίνει ένας πολλά σχήμας, δεν το κρατήσω νότιο. Πολλά πόσα, έχει μονάχα σχήμα.
Και φοβούν την προσταρήκα τίποτα, γιατί είπα το αρχιτάζα από την είπατε, αλλά τα παιδιά παίζουν εντύρα, τραγωδούν, τους αρέσει όμως, έτσι, κοιτάει, σου λέει τώρα μην πάρει ένα τσάι. Τους βάζουμε στο καφενείο μετά, πίνουν ένα τσάι, στερνάνε ένα τσάι και τον βλέπω το πια την κάμερα, αυτό είναι καταγεγραμμένο σε στρατηγική κάμερα. Λέει στον αρχιτό, έλα, θα μου γελώ, θα σου έλα, οι παλαιοί μου έρθανε. Είναι συγκλονιστικό, εγώ έκλαιγα δύο μέρες. Είναι τρομερό. Οι παλαιοί. Λοιπόν, με τον Ιησούφ, αφού γνωριστήκαμε, μου λέει πες ένα τραγούδι, λέω τι τραγούδι, δεν τραγουδά καλά. Όχι, πέρα τραγωδία, λέω ένα τραγούδι, λέω ωραία τραγωδία ήταν αυτό. Ποιος έγραψε αυτό, το εισηγότερες δημόνες, λέω ευρύξα ανώνυμος έγραψε αυτό, εντάξει. Φεύγω άνθρωπο στην Ελλάδα, κάναμε το 2004. Θα κάνω μια εκπομπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΕΡΤ. Και έχουμε ένα μεγάλο meeting, όπου είναι διάφοροι δημοσιογράφοι και προσπαθούν να δουν τι γίνεται στους καλεσμένους. Η συμπαρουσιάστρια μου μιλάει για ένα δημοσιογράφο του CNN στα αγγλικά, γιατί θα πάτε στην εκπομπή. Τελικά δεν είναι, του πήρε όμως στο δικό του χώρο τη συνέντευξη. Μιλάω στα γαλλικά γιατί έχω καλεσμένους κάτι Γάλλους από την άλλη και τον κουβαρνό τον Υπουργό Πολιτισμού δίπλα μου. Εγώ δεν μιλάω αγγλικά καλά και γαλλικά καθόλου και ισπανικά. Έτσι, τέλος πάντων, συνονούνται αυτοί για μένα. Εγώ προσπαθώ, έχω την κινητό εδώ πάνω. Έτσι. Ακούω το κινητό, συγγνώμη, το δικό μας. Ναι, έλα, ιερόφλη, ο Ιουσούφ είναι. Δεν είναι το Ιουσούφ, αρχίζει μιλάω από διακάμα. Ακούνε οι άλλοι, και τώρα που θα σου πω. Και σου λέει αυτό στην κλώσσα. Κάνα δύο ελληνικέ στην πατρίδα, αλλά κάνα όλα καλά. Εκεί που είσαι, εγώ στην Ελλάδα. Α, όχι να είναι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο. Δουλεύω τώρα και εκεί ζούμε. Βάζω τα δικιά μου πρώτα. Δεν το δεχτεί. Αν δεν σε ξέρει την Τουρκία, να θε ένα κεμενιάμα professional να έχει. Εδώ καταλαβαίνω πως η γλώσσα από μόνη της χωρίς να κάνει τίποτα, η ανάμειξη των γλωσσών. Παρά είναι ιδιαίτερη. Νομίζω ότι σας κουράξαμε. Καθόλου.